Όσοι ήμεθα μαζί προχθές, θα ενθυμίστε ότι είχαμε μιλήσει για το διπλούν θαύμα αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, συγκεκριμένος που εθεράπευσε τον 9 ονόματι των παράλυτων και που ανέστησε και την Ταβιθά. Από αυτό θα ενθυμούμεθα ότι σταματήσαμε στο τέλος και τον αφήσαμε τον Πέτρο στην Ιώπη. Από αυτό το βράδυ θα ήθελα να μιλούσα τη συνέχεια από τα σπράξη των Αποστόλων που έχει τα περιστατικά της κλήσεως του πρώτου εξεθνών χριστιανού. Πώς ο Θεός ενήργησε για ένα πρόσωπο πολύ καλό σε έργα και σε περιεχόμενο, αλλά μακριά από το Θεό ακόμη, μη γνωρίζουν το Χριστό και τη μυστηριακή ζωή. Πώς ο Θεός οικονόμησε το πρόσωπο αυτό να γνωρίσει το φως, να του αποδείξει ότι δια τον έργο του δεν σώζεται μόνο, χρειάζεται και ο Χριστός, και έτσι επήλθε η σωτηρία αφενός και ο πρώτος εξεθνών χριστιανών. Το πρόσωπο πάλι το οποίο επληροφόρησε τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, σε αυτό το πρόσωπο είναι πάλι ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος εκλήθη από ένα σπίτι εκεί που εφιλοξενείται, όπως μας είπε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς προφές, του Σίμωνος του Βυρσοβέρτου το σπίτι παρά την θάλασσα. Αυτά που σας διαβάσω είναι από το 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, από στίχους 1 και κατωτέρω. Ο Πέτρος είναι στο Σίμωνος του Βυρσοβέρτου σπίτι και φιλοξενείται. Εδώ τώρα μια άλλη ιστορία που λαμβάνει χώρα αλλού και πώς ειδοποιείται ο Πέτρος από εκεί να σπεύσει να κηρύξει το λόγο. Αν ήρθετης λέγει εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος εκατοντάρχης εκπήρησης καλουμένης Ιταλικής ευσεβής και φοβούμενος των Θεών συμπατή το οίκο αυτού ποιόντε ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός είδεν εν οράματι φανερός ως η ώραν ενάτην της ημέρας άγγελον του Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενήσας αυτό και έμφοβο γενόμενος είπε «Τι εσύ Κύριε» είπε δε αυτό «Προς ευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού και νυν πέμψον ηθιώπιν άνδρας και κατάπαινθε Σίμωνα τον επικαλούμενον Πέτρον αυτός ξενίζεται παρά την ηθίμονη βυρτή ο εστί παραθάλασσαν». Ομιλεί, όπως βλέπετε, για ένα επίσημο πρόσωπο, εκατόνταρχο, επικεφαλής 100 στρατιωτών, εκ της πύρησης καλουμένης Ιταλικής από στράτευμα κατοχής τότε, το όνομά του Κορνήλιος, ο οποίος παρότι δεν εγνώριζε τον Χριστό, δεν είχε διαβάσει Ευαγγέλιο, δεν είχε βαπτιστεί, δεν γνώριζε την ειδική διδασκαλία του Ιησού, εντούτοις ή το λέγει ευσεβής, φοβούμενος των Θεών συμπαθεί το οίκο αυτού, ποιόντε ελεημοσύνας πολλά το λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Αναφέρει 4 βασικές αρετές. Ο ίδιος πιο κάτω, όταν ευρέθηκε αντιμέτωπος με τον Πέτρο, μίλησε και για μία ακόμη αρετή την οποία χρησιμοποιούσε, την νηστεία. Εδώ το παρουσιάζει ως ευσεβή, ως θεοφοβούμενο, όχι αυτόν μόνο και το σπίτι του ολόκληρο,
ως άνθρωπον της ελεημοσύνης, και μάλιστα όχι με μία, με πολλά, και δεόμενος και άνθρωπον της προσευχής. Εκεί παρουσιάζεται και ως άνθρωπος της νηστείας. Πέντε βασικές αρετές, οι οποίες λείπουν από τους χριστιανούς ως επιτοπλίστων σήμερον. Και τις είχε άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καν χριστιανός. Δεν είχε σχέση, επαναλαμβάνω, ούτε με το Ευαγγέλιο, ούτε με τον Ιησού, ούτε με την διδασκαλία της Εκκλησίας του Ιησού. Ή το λέγει ευσεβής. Λέξεις βαρισίματος. Η ευσέβεια σήμερα λείπει όχι από τον άνθρωπο προς τον Θεό, αλλά ούτε από άνθρωπο προς άνθρωπον δεν υπάρχει αυτή η ευσέβεια. Είμαστε ασεβέστατοι ως επιτοπλίστων, ούτε εσεβολή, ούτε σε πρεσβυτέρους οφείλουμε εμείς χάρητα, ούτε σε προϊσταμένους, ούτε σε αρχάς, ούτε σε εξουσία. Και βλέπετε πώς πληθύνεται ως επιτοπλίστων σήμερα η ασέβεια και πόσο εκλείπει η ευσέβεια. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οφερόμενος δια Πνεύματος Αγίου, έκαμε λάθος και τον ασεβή, επαραδείγματι Κορνήλιο, τον λέγει ευσεβή. Το πάρουμε όπως ακριβώς μας το έδωσε, ότι είναι ευσεβή. Η ερμηνεία της λέξεως ευσεβής είναι οφειλάτων και απονέμων σέβας προς τον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που σέβεται, που λογαριάζει τον Θεό, αυτός λέγεται ευσεβής. Ο ενάρετος, ο θεοφοβούμενος άνθρωπος, αυτός που φοβάται τον νόμο του Θεού, αυτός που φυλάται τα εντολά του Θεού, αυτός που προσέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα εντολά του Θεού, αυτός λέγεται ευσεβής. Ο Ιωάννης της Κλίμακος, νηπτικός πατήρ αυτός, για πολλά θέματα έχει μιλήσει, έχει πει και ορισμένα πράγματα για την ευσέβεια. Λέγει λοιπόν το εξής: «Ουδέν γάρ όν ευχήκαμεν έχομεν ίδιον, ενός κτήματος μόνο της ευσεβίας». Θέλει να πει εδώ ότι όλες οι αρετές είναι από το Θεό. Η ευσέβεια είναι από τον άνθρωπο. Θα τη βάλει μόνος του ο άνθρωπος. Δεν μένει να τη δώσει ο Θεός την ευσέβεια, θα τη βάλεις μόνος. Της ευσεβίας εσμένει διοξύτορες, λέγει. Τάφτην ουν θάνατος απελθόν ούτη λύση. Και ο θάνατος ακόμη δεν μπορεί να μας την πάρει, γιατί είναι δική μας. Τον δε άλλον απάντων εκβαλεί και μη θέλοντας. Τα άλλα μας τα φέρνει, έστω και αν μη θέλουμε. Έχω την αρετή της παρθενίας, την κρατείες, μόλις μου πάρει τη χάρη, δεν μπορώ να εγκρατευτώ. Έχω την δύναμη της προσευχής, μόλις μου πάρει την χάρη, δεν μπορώ να προσευχήσω. Έχω την χάρη των δακρύων, την ώρα που προσεύχομαι. Μόλις μου πάρει τη χάρη, εσπήρευσαν οι βρύσες, δεν βγάζουν καθόλου δάκρυ. Γίνουμε σκληρό σαν πέτρα σαν γρανίτη. Όλα λέει τ' άλλα μπορεί να τα πάρει ο Θεός. Την ευσέβεια όμως δεν μπορεί να την πάρει. Είναι συνδεδεμένη με ταπείνωση και με αγάπη. Είχα πει κάποια φορά από το βήμα αυτό το εξής. Ένα διάλογο που ήκουσα από τηλεφώνου, τηλεφωνούσε ένας φίλος μου από το τηλεφωνό μου σε έναν συγγενή του, ο οποίος συγγενής του μεγάλος σε ηλικία και πολύ πλούσιος, πολύ πλούσιος, τους είχε αδικήσει οικογενειακώς αυτούς. Τους είχε αφήσει στον δρόμο. Και είχε μείνει κάποιο κομμάτι, κάποιο οικόπεδο, κάποιο χωράφι. Δεν έβαλα το αυτί μου εκεί. Τα άλλα τα άκουσα γιατί ελέγω το μεγαλοφόνος. Και λέγει, πήγαινε και αυτό τελευταίο να σου πάρει και αυτό. Καλά λέγει, εμένα δεν με σέβεσαι, τελεηθείε, είμαι μικρότερος. Τον πατέρα μου δεν τον σέβεσαι, είναι γαμπρός. Τη μητέρα σου λέει, την αδελφή μου λέει, την αδελφή σου, τη μητέρα μου, δεν τη σέβεσαι που είναι γραία στο κρεβάτι. Αυτή τι θα πει όταν ο αδελφός, το μεγαλύτερο που θα τον θεωρούσε προστάτη, την αφήνει τελείως στον δρόμο.
Άκουσε όμως, δεν άκουσα τι του είπε αυτός. Άκουσε του λέγει, και αυτό αν θα μας το πάρεις ακόμη γνώριζε το εξής. Δεν ξέρουν τι θα κάνει άλλοι, εγώ όμως δεν θα πάψω να σε αγαπώ. Δεν έχεις την δύναμη να με βάλεις να έχω έστρα μαζί σου. Εγώ κατάπια τη γλώσσα μου. Και αυτό να το πάρεις, εγώ θα εξακολουθήσω να σε αγαπώ. Διότι βέβαια αν βγει δύναμη από το Ευαγγέλιο, αγαπάτε στους εχθρούς ημών. Πολύ λοιπόν σωστά λέγει αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Αυτό το φόβο, αυτή την ευθέρεια που απορρέει την συνδεδεμένη με αγάπη, λέει, δεν μπορεί να την πάρει κανέναν. Όλα τα άλλα μπορεί να τα πάρουνε, αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Ευσεβείς ο πολλούς ελαιών. Ευσεβείς αυτός δεν ξέρει τι κάνει, τι φτιάχνει κλπ. Όχι. Αλλά μηδένα αδικών. Ευσεβείς λέει δεν είναι εκείνος που ελεεί πολλούς, αλλά εκείνος που δεν αδικεί κανέναν. Διότι μπορεί να ελεώ πολλούς, αλλά να έχω αδικήσει ταυτόχρονα και γι' αυτό να ελεώ. Η ευσέβεια εσύν η κεφαλή και ο θεμέλιος και η κριτή πάντων των καλών. Από εκεί ξεκινάνε. Όλα τα αγαθά, έτσι λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Και ακόμη μια γνώμενος άλλου πατρός είναι η εξής. Ευσέβεια μέση, είναι στο μέσο. Ασεβίας και δυσεβίας και δυσιδαιμονίας. Είναι στο μέσο, λέει, της ασεβίας και της δυσιδαιμονίας. Ασέβεια και δυσέβεια είναι περίπου το ίδιο. Ως περ του σωματικού κάλους όρος των μελών συνεφρία, ούτε και του ψυχικού κάλους έσκατος όρος των αρετών συνεφρία. Εγάρ ακρότητες εις κακίαν εκπίπτουσιν, ως την έστων σοφών επιφαίνονται, ή ούτε δυσιδαίμων, ούτε ασέβεια. Ως περ επί του σώματος, το τυραννικότερο μέρος της εμορφιάς, το των οφθαλμών εσύ κάλος. Το σώμα λέγει, το καλύτερο μέρος είναι η οφθαλμή, τα μάτια, από εκεί ξεκινάνε. Ούτω και επί της ψυχής, το κορυφαιότατο μέρος εμορφιάς, εσύ είναι η ευσέβεια. Από εκεί και η ψυχή ξεκινάει από την ευσέβεια. Ο δε Παύλος, γράφοντας την προτιμόθεων, λέει, για αυτούς που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς. Γιατί ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει ευσεβώς θα συναντήσει δυσκολίες. Δεν μπορεί σε έναν κόσμο παράνομο μέσα, σε έναν κόσμο άδικο, σε έναν κόσμο τόσο μοξυρών, αδιάφορων ή νησικών να μπορέσει να εφαρμόσει τις καλοσύνες της ψυχής του. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό λέγει πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήνεν Χριστό Ιησού διοκτήσονται. Αυτό πάλι σε πολλούς μας ξεφεύγει πολλές φορές, διότι παρατείνεται η δοκιμασία και εκεί έρχεται ο Σατανάς και μας λέει πού είναι ο Θεός πλέον. Εάν υπάρχει, γιατί εσύ δίνεις καλό, κάνεις καλό, είσαι ευσεβής, είσαι ευσεβέστατος, και αυτός ο ασεβής, ο ασεβέστατος ή ο δυσιδαίμων κλπ. Ζει καλύτερα από σένα, ανετότερα, εσύ διώκεσαι, υποφέρεις. Και εκεί καμιά φορά ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον δρόμο και συντάσσεται με την άλλη πλευρά και χάνει το στεφάνι. Όχι, να γνωρίζεις ότι θα διωχθείς όταν θα πεις εσύ να είσαι ευσεβής μπροστά στους ασεβείς. Ο θέλων λοιπόν να ζεις ευσεβώς θα διωχθεί, λέγει ο Παύλος στο Τιμόθεο, Δευτέρα του Επιστολή, στο Γάμα 12. Ο δε σοφός Σιράχ για τον άνθρωπο τον ευσεβή λέει, άνθρωπος ευσεβή εν σοφία μένει ως ο ήλιος. Είναι δυνατόν ο ήλιος να βληθεί από τίποτα, να μπορέσει να σκιαστεί από τίποτα? Και αν τον σκιάσουν μερικά σύννεφα μια στιγμή, πίσω από τα σύννεφα αυτό θα λάμπει και μόλις αυτά θα φύγουν πάλι μεγαλοπρεπέστατα θα υπάρχει. Έτσι είναι και η ευσέβεια. Όσο να θέλει η κακία του άλλου, το μίσος, το φθόνος, το συμφέρον, η ύλη, να αμαυρώσει, πάλι όμως ο ήλιος θα διαλάμψει.
Και μία ακόμη του ηλίου σκέψης του Σιράφ είναι, λέγει, διήγηση σε ψευούς διαπαντός σοφία. Όταν μιλάει, λέει, ένας και διηγείται κάτι, αλλά είναι ευσεβής, χάσε να τον ακούσεις. Σοφία είναι τα λόγια τα οποία βγάζει. Και είναι αλήθεια, διότι ο ευσεβής μετράει τα λόγια του, προσέχει, δεν είναι δομολόγος, δεν. Ό,τι θα ανοίξει το σώμα του, θα το ανοίξει για να ωφελήσει τον άλλον, όχι να τον ζημιώσει, ούτε ο ίδιος να ζημιωθεί. Διότι όταν ανοίξει το σώμα, πρέπει να προκύπτουν δύο ωφέλειες. Πρώτον τον ακούοντα και τον ομιλούντα. Συνήθως σε εμάς γίνεται το αντίθετο. Ζημιά στον ακούοντα και τώρα στον ομιλούντα. Διότι γράφεται το όπλο αυτό το οποίο δόθηκε από τον Θεό για υμνολογία, για σωστά πράγματα, για αγαθά, χρησιμοποιείται πολλάκις, όχι για τα πρέποντα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός παρουσιάζεται με μια τέτοια αρετή, αρετή δισκατόχο τον αρετή, παρουσιάζεται χωρίς Χριστόν. Είναι ευσεβής. Δεν του το μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Έπειτα τον παρουσιάζει τον άνθρωπο αυτόν φοβούμενο, λέει, των Θεών. Φοβούμενος των Θεών. Εμείς φοβούμεθα των Θεών. Το σκύλο, τον φοβούμεθα. Τον αστυφύλακα, τον φοβούμεθα. Τον εισαγγελέα, ναι. Όλα αυτά τα φοβούμεθα. Τον πατέρα, τον σύζυγό, την αδελφό, την αδελφή, ξέρω εγώ. Το λύκο, άλλος πάει να κλέψει, αν ακούσει και ουρλιάσει, θα γυρίσει πίσω. Το Θεό δεν τον φοβούμεθα. Είμαι θα αθεόφοβη, είναι αλήθεια. Ένα κράκ, αν κάνει, μπορεί να τον οπισθοχωρήσει τον κλέφτη, τον μυθό, τον α, το β, που πάει για κάποια δουλειά. Ένα κράκ. Του Θεού το κράκ, του Θεού το μάτι, η απειλή, η κόλαση, δεν τον κάνει πίσω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, παραδείγματι των μυθών, που είναι αδίστακτον, αδίστακτος, τον λέγει Φιλομάκια Λακίνα, σαν ένα σκύλο, ο οποίος παρότι δέρεται από τον χασάπι, αυτός το κεφάλι του εκεί μέσα στα αίματα πάει να το βάλει. Αδιαφορεί για τη μαχαίρα του χασάπι. Δεν γνωρίζετε πολλά αποτελέσματα τέτοια. Δεν θα αμαρτίας λέω εγώ, της μοιχείας σε παραδείγμα. Αδιαφορεί. Το νόμο του Θεού δεν τον φοβάται. Δεν τον φοβούμε τον Θεό. Διότι αν φοβούμεθα τον Θεό, αν τον σεβόμεθα τον Θεό, αν το λογαριάζαμε τον Θεό, ότι μας βλέπει, ότι αν υπάρχουμε, αν ομιλώμε, αν αναπνέουμε, αν εργαζόμεθα, αν κινούμεθα, αν τον υβρίζουμε ακόμη, είναι τη ανοχή του, τη ανοχή του. Και αν αυτός κλείσει, στρίψει το κουμπί, σταματά τα πάντα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο καλά. Έχουμε τη γνώμη ότι πατάνε στη γη. Γι' αυτό και πολλές φορές τον μου τζώνουμε. Είδα ένα πράκτορα στο Λουτράκι που του χάλασε το αυτοκίνητο της κοινωνίας και του χάλασε και το δεύτερο, γύρισε και μου ζώνε το Θεό. Είπε και μια πολύ άσχημη λέξη εναντίον του Θεού. Ποιος ο Κόνοφς, ο ανοφελής, ο βρισκόμενος μεταξύ ουρανού και γης, δεν πατάει στη γη, είναι μεταξύ ουρανού και γης ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται παρελθόν δεν κρατά, μέλλον δεν έχει και το παρόν δεν το θυσιάζει, να βλασφημεί το Θεό. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αν λοιπόν υπήρχε φόβο Θεού, η μητέρα δεν θα τα σκότωνε τα παιδιά. Ο πατέρας δεν θα συνηγορούσε. Ο άλλος δεν θα έκλεψε. Ο άλλος δεν θα θύμαζε. Ο άλλος δεν θα βλασφημούσε. Ο άλλος δεν θα δικούσε. Δεν θα υπήρχε τίποτα αδικία εις τον κόσμο και καμία αμαρτία αν φοβούμε τον Θεό. Μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, αν ο άνθρωπος σκέπτεται τον Θεό, φοβείται τον Θεό, ή δεν θα μάρτανε καθόλου την ημέρα, ή θα μάρτανε πολύ ολίγο. Κανένα συγνωστό αμάρτημα, όχι θανάσιμων, μελετημένων, από αυτά που τελευταίως αντιμετωπίζουμε από τα εφημερίδα και βλέπουμε και ακούμε. Θα δείχνουν σκληρότητα, δείχνουν αδιαφορία, δείχνουν ασέβεια, δείχνουν ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα ότι υπάρχει ιερόν και όσιον. Και τούτοι γίνονται κάτω από τα μάτια του Θεού όλα αυτά τα πράγματα. Διότι είναι ελευθερία του ανθρώπου και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του για την ώρα αυτή. Φοβούμενο λοιπόν τον Θεό είναι λογαριάζει το πρωί, ξύπνησα. Σταυρώνεται αμέσως, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και πάλι φοβάται που του πρόσθεσε την ημέρα. Μήπως χαθεί εξαιτίας της ημέρας αυτής.
πολλοί παραπονούνται που δεν στείλανε χρόνια πολλά. Και τούτης, πραγματικός σοφός άνθρωπος, φοβείται που του προσετέθη η μέρα. Διότι δεν ξέρει τι να του γεννήσει αυτή η μέρα. Τι θα έρθει. Όχι να το πατήσει ένα αυτοκίνητο, αυτό το λιγότερο. Τύπος θα φύγει η ψυχή του, η αθάνατος ψυχή του. Από εκεί ξεκινάει. Το θα γίνει μια ζημιά, το θα πιάσει ευλογιά, το θα πάρουν καρκίνο, θα πατήσει ένα αυτοκίνητο, θα πάρουν μια αεροπέρα τέτοια με πάνε εκεί. Αυτά είναι αστεία. Αυτά είναι για τον κάινο, για το σώμα. Για τον άδελφη τέθεται η ημέρα, η σημερινή, για την ψυχή. Για τον αθώον άδελφη, ψυχή η αθάνατος τη φταίει. Αν λοιπόν υπήρχε ο φόβος αυτός στην κόρη, στο νέο, στον πατέρα, στη μητέρα, στον εργοστασιάρχη, στον επιστήμονα, στον επιχειρηματία, ας απέραντος παράδεισος θα είχε ο ίδιος. Ούτε σύνορα θα υπήρχουν, ούτε εξοπλισμοί θα υπήρχουν, ούτε αστυνομίες θα υπήρχουν, δεν υπήρχαν τίποτα. Αν δεν υπάρχει φόβος Θεού, και γι' αυτό ακριβώς, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν οι έχοντες φόβων Θεού μεταξύ των θηρίων. Τον αυτό το παρουσιάζει σε οφοβούμενον και η Εκκλησία δέεται δια του Παύλου στη γυναίκα να φοβείται τον άντρα, να σέβεται, να λογαριάζει, να υπολογίζει τον άντρα. Γιατί είναι κεφαλή. Δεν έγινε ο άντρας από τη γυναίκα, έγινε η γυναίκα εκ του ανδρός. Ο ανήρ έγινε το πρώτον και από την πλευρά αυτού έγινε η γυνή. Γι' αυτό τις έχει τα μαλλιά δοσμένα, τα οποία τα έβγαλα, αυτή τα έδωσε ξανά στους άντρες, για να τις ενθυμίζει ότι είναι υφό. Όσον ανέβει στο αεροπλάνο, στο βολάνο, στο υπουργείο, στο πρωθυπουργείο, πάντοτε ο Θεός περιμένει τη γυναίκα να πολλαπλασιάσει το γένος και στο σπίτι, στη δουλειά της. Εκεί την περιμένει να επιστρέψει. Εφόσον δεν επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι, καταστροφή της ανθρωπότητας να περιμένετε. Δεν έχει καμιά εργασία έξω η γυναίκα. Θέλω να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ένας νέος με 2.000 αραχνές μισθό παίρνει μια κόρη φτωχιά και τη ζει, ανήκει οικογένεια. Μια νέα με 10.000 αραχνές μισθό δεν παίρνει έναν φτωχό τίμιον νέο. Τι προσφέρει? Φέρνει για τα καλούρια της. Δεν λέω εκείνη που πάει για τη μάνα της, που πάει για κάποιον άλλο σκοπό. Είναι εξαιρέσαστε, δεν είναι νόμο. Όμως όλα τα αλλάξαμε εμείς και ο λεγόμενος φεμινισμός έκανε τα αποτελέσματα που έκανε. Επομακρύνθηκε από τον Θεό και φύγε τώρα ένα Ισραήλ, να διηγεί τα μια γυναίκα. Δεν υπάρχει άνθρωπο που διηγεί κάτω. Κανένας από εσάς. Πού καταδίστασε. Ισραήλ που σύγει το σύμπαν σήμερα με τον μασονισμό. Ισραήλ και τι πάνε πει, Εβραϊσμός. Τι το σύμπαν, διηγεί το σύμπαν. Σε εμάς αυτοί μας διηγούν, όλοι μας διηγούν. Το σήμα, το αργύριο, το χρήμα. Και διηγεί γυναίκα. Και φύγετε που πάμε. Φοβούμενος λοιπόν το Θεό. Και δεν είναι το μόνο αυτό φοβούμενος, συμπαντεί το οίκο αυτού. Βλασιμάει ο μικρός ο Χριστός να το κόψει όταν μεγαλώσει, λέει. Ο πατέρας, αν δεν του κόψει τη γλώσσα, για το έχεις παράδειγμα, να το κόψει όταν μεγαλώσει. Πολλές δε φορές καμαρώνει μάλιστα, διότι εξελίσσεται σε παλικάρι και άνθρωπος που θα πάρει το δίκαιο με το χέρι του αύριο και δεν θα μπορεί ο άλλος να του πει να κάνει την άκρη να περάσει. Ο φόβος του Θεού μεταδίδεται στο σπίτι, γιατί τα παιδιά προσέχουν περισσότερο τα πράγματα παρά τα γράμματα. Τα πράγματα είναι το παράδειγμα. Το να ακούς δεν είναι τίποτα, το να βλέπεις είναι. Ό,τι να του πεις στο παιδί, άμα σε βλέπεις ένα δικά σου ίδιο αντίθετο, να του πεις να μην καπνίσει εφόσον εσύ καπνίζεις, να του πεις να πάει στην εκκλησία εφόσον εσύ δεν πας, θα πάει όσο είναι μικρό, αύριο που θα μεγαλώσει λιγάκι, θα στα πετάξει τα μούτρα και θα πάει. Να του πεις να μην βαφτεί, να μην κάνει η μάνα αυτή του παιδιού, εφόσον θέλει αυτή 2-3 ώρες τον καθρέφτη. Θα τα κάνει αύριο και διπλά και τα καθυστερούμενα όλα, θα τα κάνει μαζεμένα. Και μόλις βρει την ευκαιρία θα κάνει. Γιατί βλέπει αν ήταν κακό, αν δεν ήταν σωστό, τι ο ίδιος, τι η ίδια δεν έπρεπε να τα κάνει. Πώς θα κάνει.
Όταν η μητέρα δεν εκκλησιάζεται το στέλιο παιδί, η μητέρα δεν προσεύχεται, η μητέρα δεν εισέλει, η μητέρα δεν καπαρτενεύει, δεν κάνει το δικό της σκύλο από εδώ, πώς θα φέρει κόρη το δικό της από εκεί και ούτω καθεξής, πώς είναι δυνατόν αυτά. Φόβος λοιπόν του Θεού δεν υπάρχει. Μεταδίδεται από τους γονείς. Αυτός λοιπόν δεν εστάθη μόνο να αυτός, συμπαθεί το οίκο αυτού, κανένα του παιδί δεν του ξέφυγε, κατόρθωσε η οικογένεια όλη να την έχει φεβουμένη και να την κάνει να πιστεύει ότι κάτι παραπάνω υπάρχει που δυνητεί το παν και να εξαρτά περισσότερο από εκείνο και λιγότερο από τα σιδεία σου δυνάμει. Και ποιόν ελεημοσύνας πολλά το λαό. Ποιος του είπε να κάνει ελεημοσύνες, πού το διάβασε, ποια γραφή διάβασε αυτός, εθνικός ήταν, θεούς αλλοτρίους ήταν. Εντούτοις όμως μέσα του, βλέπετε μέσα στον άνθρωπο, υπάρχουν τα σπέρματα και από τον άνθρωπο εξαρτάται να τα καλλιεργήσει τα σπέρματα αυτά. Ελεημοσύνας πολλά στο λαό. Ελεημοσύνη, όπως είπαμε και προθέσεις που μιλούσαμε για τα ελεημοσύνας που έκανε η Ταβιθά και έγινε θεία της Αναστάσεώς της, είναι μεγάλο προσόν για τον άνθρωπο. Χαρά στον άνθρωπο που έχει ελεημοσύνας. Είναι η τροποποίηση του προσφέρου υλικού κόσμου σε πνευματικών. Έχετε ακούσει πολλούς που ταξιδεύουν, πάνε να κάνουν συνάλλαγμα, να τροποποιήσουν τα χρήματα για να περνούν τα χρήματα εκεί που θα πάνε, να έχουν ευκολία εκεί που θα πάνε. Χωρίς συνάλλαγμα δεν μπορούν να πάνε. Έτσι και ο πιστός πρέπει να κάνει συνάλλαγμα για να βρει εκεί που θα πάει. Να βρεθούν μάρτυρες υπερασπίστες εκεί που θα πάει, στις λεπτομέρειες των αμαρτιών μας. Η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται. Και θυμίστε που σας διάβασα ορισμένες γνώμες ωραίων, δυνατών αγίων ανθρώπων. Ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας εσύν υπένησες. Άκου εδώ. Για τα τραύματα του σώματος είναι το πρώτο βοηθειόν, κλινικές, νοσοκομεία και τα θεραπευτήρια. Για τα τραύματα της ψυχής είναι οι φαίνητες, λέει. Φάρμακα ημίν παρέχουση τα σαυτών χείρας. Βλέπεις το χέρι και το τίνι, φάρμακο σου προσφέρει, λέει, για την ψυχή σου. Πρόσεξε, πάρ' το. Και τούτης δεν το λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη. Ότι είναι μια ευκαιρία να το πάρουμε αυτό το φάρμακο. Εν ελεημοσύναν στα αμαρτία σου λύτρωσε. Πρόσεξε. Και αμαρτίες ακόμη εξαλείπουν οι αμαρτίες. Όχι ότι καταργείται το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, μη γίνει το. Αλλά ποιος ενθυμείται όλες τις αμαρτίες, να τις εξομολογηθεί. Και ποιος θα εξαλείψει εκείνες που δεν ενθυμείται. Είναι άνθρωποι βέβαια που φοβούνται τον Θεό και τα υπολογίζουν αυτά. Αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται τον Θεό και δεν υπολογίζουν αυτά. Πηγαίνουν και λένε όσα θυμούνται και όσα δεν θυμούνται δεν τα λένε. Και τι θα γίνουνε, πώς θα εξαλειφθούν εκείνα. Έλεγε ένας κύριος που έμπαιναν στην πόρτα, μου λέγει, φύγα να εξομολογηθώ. Και τα θυμόμουν. Και προσευχήθηκα στον Άγιο Νεκτάριο να με φωτίσει. Και μου ήρθαν όλα από παιδί όσο λέει στο νου μου και εξομολογήθηκα. Και θέλησε μάλιστα να το δημοσιεύσει. Λέω, δεν είναι θέμα που πρέπει να φτάσει. Τι είναι αυτή. Εν το εστάξει, μην το βάζω. Άλλωστε έχω 6.000 άμα δεν τα προλαμβάνω όλα να τα βάλω. Έτσι το αρχείο εκεί πέρα θα μείνει. Αλλά η προσευχήθη. Είχε ένα φόβο Θεού μέσα, δηλαδή τι πήγε και είπε, φώτισε με, να τα βγάλω όλα, ό,τι δερεσέρια έχω, ό,τι από μικρό παιδί τι έχω κάνει, να φύγουν από τη μέση. Και οι Άγιοι, και η Θεοτόκος, και ο Κύριος ο ίδιος που ενδιαφέρονται για την κάθαρση της ψυχής, υπενθυμίζουν. Για τον Χριστό θα έδωσε τη φώτιση, δεν είναι, ο Άγιος παρακάλεσε τον Χριστό. Δεν έχει από δικιά του δύναμη τίποτα, η δύναμη είναι από τον Χριστό. Παρακάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος σε φώτισε και ενθυμίσει τα αμαρτήματα. Και άλλα θα ενθυμηθεί ακόμη. Εμείς λοιπόν οι οποίοι δεν κάνουμε αυτό, κάνει ο Χριστός μας σε διαγάπη του ορισμένους συρτητισμούς. Αν μπορεί να υποθεί αυτό το πράγμα, ώστε μας χρειάζονται απαραίτητος οι ελεημοσύνες μας παρουσιάζουν, να μας παρουσιάσουν εκείνη την ημέρα. Πήρε την ελεημοσύνη, ενταπεινώσει και θερήσει έλεο. Δεν μας έδωσε παιδί, κι άλλους έχει δώσει παιδί. Ένα τάλαντο να μιλάμε και ένα τάλαντο να γράφουμε.
Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να το κρύψουμε. Τώρα να σκανδαλιστεί κάποιος και μπορεί να γίνουμε αιτία εμείς. Όχι, η κακία του είναι αιτία. Η αιτία είναι η κακία του. Δεν τον υποχρεώνει κανένα να πάρει κανέναν. Γιατί πολλοί παίρνουν, δεν μπορούν να μεταδώσουν οι άνθρωποι, ακούουν εδώ. Δεν μπορούν να μεταδώσουν. Παίρνοντας όμως το βιβλίο που γράφει ο Ερμησία σε παραδείγματι μέσα, όλες τις περιπτώσεις μέσα, λύνει τα δικά του και λύνει για του άλλου. Και το στέλνουν σαν ένα κινητό άμβονα και στη φυλακή, και στο νοσοκομείο, και στο εξωτερικό, και στον ασθενή, και στον εγωιστή κλπ. Δεν έχω δικαίωμα να το κρύψω. Κρύβω το τάλαντο. Δεν το κάνω να επιδείξω το τάλαντο, αλλά αν δεν το κάνω, κρύβω το τάλαντο. Άλλωστε να γνωρίζουμε ότι επιχειρήσεις γίνονται. Πόλεμος είναι. Με τον διάβολο έχουμε να κάνουμε. Θα έχουμε και θύματα. Θα έχουμε και τραυματίες. Όχι μάλιστα το εγωισμό τους, κάνουν το κεφάλι τους, κάνουν το κεφάλι τους απάνω, κάνουν το δικό τους, αυτά θα τραυματιστούν. Εγώ δεν του λέω να κάνουν, εγώ του λέω τι εγώ έχω κάνει. Τώρα, αν το λέω, κύριε Γόρη, γιατί το λέγω, για να επιδείξω ή για να παρουσιάσω. Άλλο να επιδείξω και άλλο να παρουσιάσω. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα, το ενθυμίσιν, ήταν και γραμμένο λίγο σκληρό και δεν μπορούσα να τα βγάλω εδώ και δεν ήξερα τι έλεγε και το διάβασα σπίτι και το νόμο και το λέγω τώρα. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ο σκοπός. Ούτε να κερδίσουμε χρήματα, δεν είναι αργυρολόγημα εδώ, εδώ είναι ψυχές περών Χριστός απέθανε και αν βοηθήσει μια ψυχή, υπηρετήματα τα ηρήτρη δολαρίου κτλ. Όλα πάνε στην άκρη αυτά. Αγώνα γίνεται στη γραφή, αγώνα γίνεται στο λόγο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος που εγγράφει αυτό το βιβλίο άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Εδώ με τόσες αρετές δεν σώζεται ο άνθρωπος. Όπως και με τόσες αρετές άνθρωποι και με ελεημοσύνες και με τόσα πράγματα δεν θα σωθούν, διότι δεν εκκλησιάζονται, διότι δεν εξομολογούνται, διότι δεν κοινωνούν. Ή διότι έχουν και μία και μόνο αμαρτία, δεν συγχωρούν. Ή έχουν μία σαρκική αμαρτία, φορμία, μυθία, ή δεν κάνουν παιδιά κλπ. Έχουν από εκεί, μπαίνει από εκεί ο Σατανάς. Έχουν αφήσει μια θηρίδα, όπως άφησε ο Ιούδας, στη θηρίδα της κλοπής ανοιχτή. Και εισήλθε ο Σατανάς και τον έφτασε μέχρι αυτοκτονία. Θα τα πει, δεν μπορεί να μην τα πει, δεν μπορεί να τα κρύψει αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει λέγω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο τόσο καλός, δεν έκανε για το Θεό ακόμη. Ο Θεός τον βλέπει ότι αυτός αγωνίζεται και σου λέει αξίζει αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει. Θα στείλω λοιπόν και στέλνει τον άγγελό του. Οι άγγελοι του δεν πέθαναν του Θεού. Υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού. Και για τον θέλοντα πάντοτε θα υπάρχει άγγελος του Θεού. Στην πιο δύσκολη στιγμή, στα πιο δύσκολα πράγματα, εκεί που τα πάντα κλείνουν επί κακό, ουρανοκατέβαζε. Με ελικόπτερο θα σου στείλει άγγελο, αρκεί να θέλει. Να θέλει να κόψει την αμαρτία, να θέλει να βγεις από την αμαρτία, να θέλει να σταματήσει την αμαρτία, να θέλει να απαλλαγείς από τα πρόσωπα τα οποία, με τα οποία αμαρτάς. Αρκεί να θέλει. Άμα θελήσεις και από την πλευρά σου κάνεις αυτό το ξηρό που κάνεις, γνώριζε από εκεί και κάτω είναι μεγάλη υπόθεση. Να δέεται άνθρωπος αυτός λέει διαπαντός, δηλαδή νυχθημερών, και εμείς λέμε έχω βόρα τώρα, αδειάζουμε να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Πρέπει να εργαστούμε. Εδώ είναι ανάγκη να εργαστούμε. Όπως το εξωτερικό κατήργησαν, παραδείγματι, στα ολοκληρωτικά κράτη, κατήργησαν τις Κυριακές, κατήργησαν τις αργίες, κατήργησαν τα πάντα, όπως στείλουμε και εμείς, να εργαστούν. Τούτοι όμως έχουμε ανάγκη περισσότερο από προσευχές και λιγότερο από εργασία. Έστω και αν η εργασία πρόκειται να δοθεί σε ελεημοσύνη. Είναι ανωτέρα η προσευχή. Έστω και αν η εργασία, το προϊόν της εργασίας, γιατί πολλοί, όπως είδατε πρώτα, μία λέει, κάνει ρούχα, φτιάχνει κλπ. Την ώρα της λειτουργίας ή άλλη την Κυριακή κλπ. Για τα δώσε ελεημοσύνη. Δεν τα δέχεται ο Θεός αυτά. Είναι απότοκα αμαρτία. Πράγματα που είναι απορρέουν από αμαρτία, ο Θεός δεν τα δέχεται. Ούτε είναι φτωχός και περιμένει από εμάς τους κουβαρντάδες. Όχι, θα κάνεις το δικό σου και θα αλλάζει στο Θεό. Ετείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσευχήσετε εμείς. Ακούστε δύο λόγια περί προσευχής. Γι' αυτό που λέμε, η προσευχή καταφύγιον τέθηκε βοηθεία και πηγή σωτηρίας και θησαυρός πεπιθύσεως και λιμήν ριόμενος από τρικυμία. Ακούτε η προσευχή τι ιδιότητες έχει. Και φως
της εν σκότη, σε στήριγμα των ασθενών, σε σκέπη εν το καιρό των πειρασμών, σε βοηθεία εδι ακμή της νόσου, και ασπής λυτρώσεως εν πολέμου, και βέλος εικονημένων εξ εναντίας των εχθρών, και απλώς υπήν παν το πλήθος των αγαθών τούτων, δια της προσευχής ευρίσκεται έχων την είσοδον, λέγει ο Άγιος Ισάκος Θείος. Ακούτε. Για αυτούς πάλι οι οποίοι λένε ότι θα εργαστώ, παραδείγματι εγώ, για να δώσω σε μια ώρα που δεν επιτρέπεται η εργασία, να δώσω ελεημοσύνη. Λέγει ο ίδιος. Εάν δια την ελεημοσύνη το έργο χρήσαστε, πλέον επιθυμείς γνώση, γνώριζε ότι η ευχή ανωτέρα τάφτης εστί εν τη τάφτη αυτή. Η προσευχή είναι ανωτέρα της ελεημοσύνης, λέει, στη σειρά της, αν πρόκειται να κάνεις ελεημοσύνη εις βάρος της προσευχής. Και για αυτούς με τα δάκρυα, με την προσευχή που κάτι είχα αφήσει και προχθές, και μάλιστα μια ψυχή μου είχε γράψει ότι δεν έχω ξηρασία στην προσευχή. Δεν μπορεί να δακρύσει να γίνει λίγο υγρό το μάτι μου. Λέγει ο ίδιος αυτός πατήρ το εξής. Τα δάκρυα τα εν τη ευχή σημείον εστί του ελέους του Θεού. Τα δάκρυα που σου έρχονται, λέει, όταν θα προσευχηθείς, όχι γιατί πονάς είναι άρρωστος ο άντρας, η γυναίκα κλπ. Όταν προσεύχεσαι τις αμαρτίες σου και παραδέχεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, και τότε, λέει, κλάψεις, γνώριζε ότι σημείον εστί του ελέους του Θεού. Ού περιξιώθη η ψυχή εν τη εαυτής μετανία, που ηξιώθη αυτών των δακρύων αυτής του ελέους η ψυχή, διότι μετενόησε. Και ότι προσεδέχτη και ήρξατο εισέρχεται εις την παιδιάδα της καθαρότητας. Και ότι την πήρε το έλεος του Θεού, την έδεσε την ψυχή και άρχισε τώρα και την εισαγάγει στην παιδιάδα της καθαρότητας, για να καθαριστεί πλέον από το έλεος του Θεού, από τα δάκρυα, από την προσευχή. Ακούτε πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε πιάσει όσο πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εστάλει ο άγγελος, όπως είπε, έστειλε άνθρωπο, δύο μάλιστα ανθρώπους, πηγαίνετε στην Ιώπη, θα πάτε στο σπίτι του τάδε, στην ακρογιαλιά, βρισοδέψτε συνήθως λόγω της εργασίας των έχουν κατοικίες στη θάλασσα, εκεί θα βρείτε το Σίμωνα να του πείτε να έρθει εδώ. Πράγματι, ξεκίνησαν οι άνθρωποι πρωί, περί το μεσημέρι έφταναν εκεί. Στην ώρα το μεσημέρι, ο Πέτρος περίμενε το φαγητό, ήταν περίπου 12 μεσημέρι. Το φαγητό δεν είχε γίνει. Για να μην χάσει την ώρα αυτή, ανέβηκε στο υφερό να προσευχηθεί. Ένα δείγμα που δεν πρέπει να χάνεται η ώρα. Οι παλιοί μας είχαν βγάλει το σοφό φίδου χρόνου, λυπήσου τον χρόνο. Είναι κάτι που φεύγει χωρίς να μπορεί να το αντικαταστήσει. Και μπαίνει ο χρόνος στο ντουλάπι, στο χρονοτούλαπο, δεν επιστρέφει. Αυτός σε αυτή τη στιγμή σκέφτηκε να τις αξιοποιήσει και ανέβηκε απάνω να προσευχηθεί στο δώμα, λέγει. Εμείς θα ανοίξουν την τηλεόραση, θα πάρουν την εφημερίδα ή θα πάρουν το εικονάκι να παίξουμε ή θα καλέσουν να παίξουν το τάβλι ή θα πούμε θέματα, αστεία, βομολογίες και τα διάφορα. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι λίγος, σε λίγη στιγμή μπορεί να μην είναι. Υψιώθηκε εκεί τη στιγμή ενός οράματος. Είδε άνοιξε ο ουρανός και να σου μια οθόνη μεγάλη, ένα σεντόνι, άρχισε να κατεβαίνει προς αυτόν. Εβασάζεται από τα τέσσερα σημεία της σεντόνι. Μέσα ή το κατάμεσο από ζώα πάσης φύσεως. Καθαρά και ακάθαρτα. Από αυτά που επέτρεπε ο νόμος και αυτά που απαγόρευε ο νόμος. Και ήκουσε μια φωνή και πρόσταζε. Σήκω, του λέγει, «Χίσον χάγε». Ο Πέτρος απαντάει, σε την τόλμη να απαντήσει, «Ουδανός, Κύριε».
Δεν έφαγα ποτέ η Βέβυλον, ακάθαρτο εγώ. Τη φωνή του Θεού. Και ακούει δεύτερη φωνή και τρίτη φωνή, η οποία του λέει, «Α, εγώ υγείασα τη μηχήν». Όσον εγώ τα καθάρισα, εσύ μη τα λες Βέβυλα. Εδώ του κάνει βέβαια ένα μάθημα. Σε λίγο θα έρθουν άνθρωποι ειδωλολάτρες να το καλούν. Αυτός πίστευε ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για τους Εβραίους τους καθαρούς. Τον βοηθάει λοιπόν τώρα να πιστέψει και να δεχτεί τους ανθρώπους και να δεχτεί να πάει μαζί τους. Βλέπετε, προπορεύεται η χάρη, προπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο στις ενέργειες και προλιάνει το έδαφος. Πριν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα, χτυπάει η πόρτα έξω. Ρωτούν οι στρατιώτες, μήπως εδώ ξενίζεται έτσι και έτσι ένας Σίμων Πέτρος και τα πιάτσα. Ναι, εδώ είναι. Το Πνεύμα τον ειδοποιεί, κατέβασε, ζητάνε την πόρτα. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω, τι ζητάτε, μπαίνουν μέσα και του διηγούνται οι άνθρωποι αυτοί απεσταλμένοι του Κορινίου τα περιστατικά. Έτσι και έτσι λέει. Ο αφέντης μας, ευσεβής, έτσι, του συνέβη αυτό. Και έχει την εντολή να σε καλέσει να πας εκεί. Ήρθαμε να σε πάρουμε να πας. Θες από φόβο, θες από περιέργεια, δεν ξέρω τι. Επήγανε και άλλοι μαζί του. Να μην τον αφήσουν μοναχόν και εκθεθεί στους εθνικούς. Τι θα του κάνουν και πώς θα συμπεριφερθούν και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, τον εσυνόδευσαν κι άλλοι εξ Εβραίων και ξεκίνησαν να πάνε. Από την άλλη πλευρά κάνει ετοιμασία ο Κορνήλιος. Καλεί άλλους δικούς του. Πώς κάνουμε εμείς ένα ευχέλιο, και καλούμε τους συγγενείς, κάνουμε ένα αγιασμό, καλούμε τους γειτόνους, άλλους που είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι, φίλους κλπ. Έτσι και αυτός. Εκάλεσε και άλλους. Και τον περίμενε τώρα τον Πέτρο. Και σε ένα διάστημα ώρας, να σου ήρχοντο. Ξεκινάει τώρα ο Κορνήλιος και πάει και του πέφτει στα πόδια. Ο Πέτρος τον σήκωσε, του λέει, άνθρωπος είμαι και εγώ σαν και σένα. Σήκω, του λέει. Σηκώθηκε και μπαίνε σπίτι. Όταν πήγανε σπίτι, ερώτησε ο Πέτρος, πες μου τον λόγο για τον οποίο με κάλεσες εδώ. Αντιπαρήλθα ολόκληρο το κεφάλαιο για να φτάσω, γιατί δεν με παίρνει ώρα, γι' αυτό σας τα είπα απ' έξω εν ολίγης. Όσοι θα θελήσετε στο Ευαγγελίο σας θα τη βρείτε αυτή τη διήγηση, άλλωστε είναι γνωστή στους περισσότερους. Λοιπόν, και ο Κορνήλιος έτσι, από Τετάρτης ημέρας μέχρι τάφτης της ώρας συνέχιζε και ακόμη. Είδε το όραμα, παραδείγματι, χθες το απόγευμα, στις τρεις ημέρες. Έστειλε τους ανθρώπους του τη Δετάρτη ημέρα το πρωί και αυτό συνεχίζει ακόμη την θεία. Από Τετάρτης ημέρας μέχρι τάφτης της ώρας ήμην νηστεύων. Ποιος σου είπε σένα, πού ξέρεις την θεία εσύ? Όχι άνθρωπος του Χριστού, ήμην νηστεύων. Πού θα πάμε να κρυφτούμε εμείς οι χριστιανοί? Και την ενάτη ώρα τρεις το απόγευμα, προσευχόμενος εν το οίκο μου, ιδού αν ηρέσει ενώπιον μου, ερεσί τη λαμπρά και φυσί. Κορνήλιε, η σηκούση σου, η προσευχή και η ελεημοσύνη σου εμνήσισαν ενώπιον του Θεού. Πέψον ούν σιώπιν και μετεκάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσα. Ως παραγενόμενος λαλήθηση. Αυτός θα έρθει να σου πει πως θα σώσει. Όλα σου καλά και άγια, αλλά παράδεισο δεν βλέπεις. Θα ειδοποιήσεις αυτό να έρθει, να σου πει τι θα κάνει, να σου λαλήσει. Και του λάλησε, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, όλο το ιστορικό. Πώς έγινε η πτώση, τι έκανε ο Θεός, πώς έστειλε το Χριστό, πώς σταύρωσαν οι Εβραίοι, πώς επέθανε, πώς ετάσσε, πώς ανέστη και τι παραγγελία άφησε. Να βαπτίζονται και ούτω καθεξής.
Και βάφτισε, επέπεσε και το πνεύμα την ημέρα εκείνη, όπως αναφέρει στη συνέχεια. Εξαυτίσουν. Έπεμψα πρώτε. Είτε καλώς επίησας παραγενόμενος. Γίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν, ακούσαντες πάντα τα προτεταγμένα σου υπό του Θεού. Όχι ενώπιον σου, ενώπιον του Θεού. Όσον ο Θεός σε στέλνει, άρα είναι ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός θα μας μιλήσει. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιηθούν τη φυλακή τα ωραία τα καλά που έφτασαν μέχρι στο Θεό, αλλά δεν μου άνοιξαν την πόρτα του παραδείσου. Χρειαζόταν, απλώς εκτύπησαν και είναι άλλος που άνοιξε την πόρτα. Και βγήκε ο Γιος του Θεού για να μου πει τι είναι τρόπο, από ποια πόρτα και από ποιο δρόμο θα πρέπει να φτάσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Θόλος και τρόμος. Για μας τους λεγόμενους καλούς. Για μας τους λεγόμενους χριστιανούς. Που δεν τους έχουμε δυστυχώς αυτούς τους καρπούς. Αυτά τα ωραία που είχε αυτός. Ούτε την ευσέβεια απόλυτον την έχουν, ούτε την ελεημοσύνη, ούτε την προσευχή, ούτε την ισχύα, ούτε την θεοφοβία την έχουν. Όσο θα έπρεπε, και θα έπρεπε εμείς σήμερα, γνώστε του Ευαγγελίου και όλων αυτών που μας περιμένουν, και των αγαθών και των φρικτών, γιατί έχουμε και τις δύο όψενες. Έχουμε και την Κάμινον που χαίεται, όπως λέει η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έχουμε και τον Παράδεισον των Ινυγμένων. Και ο άνθρωπος πηγαίνει στην κόλαση. Γιατί και πάλι δεν φτιαχνόμαστε. Πόσο φόβος και τρόμος είναι. Πάλι ορισμένοι που έχουν τα σαρετά αυτά, ας προσέξουν να έχουν και την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το βάπτισμα των αραβών αυτών τους τον έδωσε ο πατέρας του Ευσεβής. Τον πήρανε από την ονά του. Να φροντίσουν για τη διατήρησή του. Για τη μετανοία και εξομολογήσεω. Τα υπολείπους αρετά τα στέλνει και φτάνουν μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Σας είπα στην αρχή ότι αυτός μίλησε για τέσσερες αρετές. Ο συγγραφέας. Εδώ μιλεί ο ίδιος ο Κορνήλιος και για την πέμπτη τη νηστεία. Ακούσε έναν ορισμό της νηστείας. Τι είναι η νηστεία? Αυτά που λέγουμε εμείς οι κυλιόδουλοι ότι άλλα ή ντάλα. Μάλιστα, δεν είναι άλλα τ' άλλα. Και της Παρασκευής το γάλα είναι, αλλά και η νηστεία είναι και τα δύο είναι. Ταύτα έβητη είσαι, κακίνα μία τι είναι. Το ένα δεν συγχωρεί το άλλο. Ακούστε μία γνώμη. Δόμος μέγας εις παν έργων αγαθών εσύ η νηστεία. Από εκεί θα ξεκινήσει, λέει. Η μεταδιακρίσεως. Ωραίος ορισμός. Η μεταδιακρίσεως. Όχι να αυτοκτονήσεις νηστεύουν. Η μεταδιακρίσεως. Και ο αμελών αυτής παν αγαθών διασύ. Διότι άφη εσύ η εντολή η τεσίσα τη φύση ημών εξ αρχής εις παραφυλακήν κατά της γνώσεως της Τρισής. Μέσα από τον Παράδεισο, λέει, είναι αυτή η εντολή. Διότι, όπως λέει άλλωστε και ο Μέγας Βασίλειος, και έχουμε πει και άλλωστε και έχουμε και γράψει, εν το Παραδείσο ενομοθετήσει η νηστεία. Πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Το ου φάγεσθε, λέει, νηστεία σε στη νομοθεσία. Νηστεύσομεν τίνει να στο παράδεισο επανέλθομεν, λέγει, διότι αυτοί δεν ενίστευσαν. Αν ενίστευαν αυτοί του ξύλου, ούκανε δεόμεθα νηστάφτη στη νηστεία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να νηστεύουμε εμείς σήμερα. Και μπορούν όσοι νηστεύουν πραγματικά να μιλήσουν και στους άλλους και σε αυτούς των. Την απάντηση που έχουν όχι από το Θεό, από το διάβολο. Πόσο ο σατανάς πικάρεται. Πόσο στενοχωρείται και θλίβεται όταν σε βλέπει νηστεύοντα. Σέγεται. Μεγάλο θέμα η νηστεία. Θα διαβάσει στο γεροντικό το εξής. Ένας επηρεασμένος από πνεύμα πονηρό επί 20 έτη οδηγήθη κάποτε σε έναν γέροντα ασκητή. Παρεκκλήθη να κάνει ευχή για να απαλλαγεί εκ του πονηρού. Και αυτός από ταπεινοφροσύνη είπε: «Δεν δύναμε.
να ελευθερώσω τον αδελφό. Δύναμη να ξεκουράσω τον αδελφό. Το δαιμόνιο που έχει ο αδελφός να έλθει σε μένα. Και βγήκε το δαιμόνιο από εκείνον και πήγε στον άλλον. Και έμεινε στον άλλον 14 χρόνια. Και στα 14 χρόνια θεληματικά βγήκε και έφευγε. Και του λέει, στάσου, εγώ δεν σε διώχνω. Θέλει να καθίσεις. Πού να καθίσω, λέει. Μέχρι καθίσεις, λέει. 14 χρόνια, λέει, με κουκούτσα. Μπορώ να ζήσω εδώ μέσα εκεί. Τον έφυγε. Μαζί με την ταπείνωση, την νηστεία, είναι αυτά τα οποία το σατανά τον διώχνει. Γι' αυτό όταν ο Χριστός μας είπε τούτο το γένος εν προσευχή και νηστεία, κάτι ήξερε καλύτερα από εμάς. Η εντολή λοιπόν είναι η τεσίσα τη φύση ημών εξ αρχής, εις παραφυλακήν κατά της γνώσεως της τρυφής. Και εκεί φενέπεσε η αρχή του πλάσματος ημών. Από εκεί ξεκίνησε. Όμως, όσεν γέγονεν ο αφανισμός ο πρώτος, εκείθεν άρχονται οι αθλητές εις των φόβων του Θεού. Από την βρώση έγινε η πτώση, από την νηστεία αρχίζει η σωτηρία. Όσεν γέγονεν ο αφανισμός ο πρώτος, εκείθεν άρχονται οι αθλητές, οι θέλοντες, εις των φόβων του Θεού. Όταν άρχονται φυλάτην τους νόμους αυτού. Αυτά νόμιζα τιμήθαινε και για τον πρώτον εξεθνών χριστιανών έπρεπε να λεχθούν. Αλλά περισσότερο εμείς ωφελούμεθα. Διότι ο καθένας νομίζω θέτω στον εαυτόν του έναντι αυτού του ανθρώπου που δεν γνώριζε, όπως είπα γρηγορότερα, ούτε Χριστό, ούτε Ευαγγέλιο, ούτε δικολογία, ούτε τίποτα. Μόνο με τον νόμο της συνειδήσεως μας καθιστά αναπολογήσεις. Γι' αυτό εύχομαι και έργα αγαθά να κάνουμε, αλλά και τη μυστηριακή